Με συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού για 10 λεπτά έκαναν σήμερα οπαδοί της ΑΕΚ. Φίλαθλοι και παλέμαχοι παίκτες του Ιστορικού Σωματείου ζητούν να συνεχιστούν τα έργα στο γήπεδο της ομάδας που έχουν σταματήσει λόγω προσφυγής κατοίκων, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Γήπεδο τώρα, φώναξαν 3.000 οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στη Νέα Φιλαδέλφεια για να διαμαρτυρηθούν για το φρένο που έχει βάλει ο Δήμος στα έργα κατασκευής του νέου γηπέδου της Ένωσης. Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα γήπεδο, μια ιστορία. Είμαι δώσει τη ζωή μας για να γίνει η Φιλαδέλφεια. Η Φιλαδέλφεια ήταν ένα χωριό και την κάναμε πόλη που τη ζηλεύει ακόμα και η Αθήνα. Όλος ο κόσμος οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο. Όταν ξεκινάνε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ να κάνουν γήπεδα μαζί, του Ολυμπιακού να κοιτάει στο τέλος και η ΑΕΚ θα υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν φτάσει έξω από το Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση της έναρξης των έργων χτισήματος του νέου γηπέδου. Η ΑΕΚ δεν είναι ούτε εθνικός, ούτε χαλκιδόνα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Κάναμε υπομονή, ένα μήνα, δύο, θα κλείσουμε χρόνο σε λίγο. Το γήπεδο πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Εσύ πιτσιρικά τι θες να ξαναγίνει το γήπεδο της ΑΕΚ? Φυσικά, εννοείται. Η κατασκευή του γηπέδου σταμάτησε μετά από προσφυγή στη δικαιοσύνη 131 δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας που ζητούν τη μείωση του συντελεστή δόμησης και την προστασία του άλσους της περιοχής. Και μπορεί το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποτελεί ένα από τα επιχειρήματα του Δήμου, ωστόσο αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί σήμερα στον πνεύμονα πρασίνου της περιοχής. Τα σημάδια εγκατάλειψης είναι εμφανή. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης έξω από το γήπεδο και την πορεία στο Δημαρχείο, ένα μέρος των οπαδών της ΑΕΚ πραγματοποίησε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού για 10 λεπτά. Νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης στις 7 έξω από το Δημαρχείο. Εκείνη την ώρα θα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της απόφασης διακοπής. Δελφία, η κινητοποίηση οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιδρούν στην προσφυγή που έχει καταθέσει ο Δήμος σχετικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου. Τα επεισόδια πήραν έκταση και χρειάστηκε και να επέμβει η αστυνομία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Νίκο Αγγελίδη. Νίκο, καλησπέρα. Ποιος ήταν ο λόγος που προκάλεσε τα επεισόδια, γιατί αντιδρούν? Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα πρέπει να πούμε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ότι αντιδρούν για την κατασκευή του γηπέδου. Για την μη κατασκευή του γηπέδου, οι εργασίες σταμάτησαν πριν από μερικούς μήνες, καθότι 131 δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας, με την υποστήριξη του Δήμου, κατέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να μην προχωρήσουν τα έργα. Αφορμή γι' αυτό αποτελεί ο συντελεστής δόμησης, ο οποίος είναι πολύ υψηλός, όπως αναφέρουν, οι εργασίες που θα γίνουν στους περιβάλλοντες χώρους και κάποια εμπορικά καταστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν στο εσωτερικό του νέου αθλητικού κέντρου της ΑΕΚ. Ήταν η δεύτερη αυτή η συνάντηση των οπαδών της ΑΕΚ έξω από το Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η προηγούμενη ήταν ήρεμη την Κυριακή, παρουσία 3.000 οπαδών. Σήμερα είχαμε περίπου 2.500 κόσμου. Μια μικρή ομάδα όμως, γύρω στις 8 η ώρα, αποσπάστηκε από τους υπόλοιπους και με καδρόνια, πέτρες και τούβλα επιτέθηκε στην πρόσωψη, σπάζοντας τζαμαρίες από τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, από το Δημαρχείο. Θα πρέπει να πούμε ότι για σήμερα την ίδια ώρα ήταν προγραμματισμένη και η συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αποφάσιζε αν θα προσφύγει την προσφυγή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή όχι. Αναβλήθηκε όμως, όπως μας είπε ο Δήμαρχος κ. Αδαμόπουλος υπό τον φόβο των επεισοδίων, και έχει επαναπρογραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας στις 8. Έγιναν προσαγωγές, Νίκο? Έγιναν δύο προσαγωγές και επίσης έχουμε και τον τραυματισμό. Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια να φεύγει με το ασθενοφόρο ένας 60χρονος φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος χτυπήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις μέσα στον όλο πανικό που δημιουργήθηκε. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι φαίνεται ότι το πράγμα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θέλουν το γήπεδό τους, ένα γήπεδο που είναι εκεί σχεδόν από τα χρόνια της δημιουργίας της ομάδας του 1924. Υπάρχει αυτή η αντίδραση και κάπου πρέπει να βρεθεί η λύση, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ έντονα. Νίκο Αγγελίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι κοντά μας. Ναι, Νίκο, ναι. Καλημέρα. Βασίλη και Δημήτρη, καλημέρα. Καλά, Νίκο. Τι έγινε ακριβώς, για πες μας. Δηλαδή... Λοιπόν, ήταν μία ακόμη προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των οπαδών της ΑΕΚ για την καθυστέρηση έναρξης των έργων κατασκευής του νέου γηπέδου, για το οποίο επιρρύπτουν σαφή ευθύνη στον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν έξω από το Δημαρχείο, περίπου 2.500 κόσμος, δεύτερη συγκέντρωση μέσα σε 3 ημέρες. Όλα κυλούσαν ήρεμα όταν σε κάποιο σημείο μία ομάδα 15-20 ατόμων
φορώντας κασκόλ στο πρόσωπο, με κρυμμένα λοιπόν τα πρόσωπα, άρχισε να πετά πέτρες, τούβλα και οτιδήποτε άλλο προς τις γκαμαρίες του γηπέδου της, του γηπέδου λέω, του Δημαρχείου της Νέας Φιλαδελφίας. Ναι, ναι, ναι. Σπάσαν κάποια τζάμια, αμέσως ήταν η επέμβαση της αστυνομίας. Διακριτική παρουσία μέχρι εκείνο το σημείο κάποιων αστυνομικών, ήρθαν στη συνέχεια και τα ΜΑΤ. Αφού είδαν ότι η κατάσταση φεύγει εκτός ελέγχου, είχαμε την ρήψη δακρυγόνων και την διάλυση των λιγοστών αυτών οπαδών της ΑΕΚ που προκάλεσαν τα επεισόδια. Συνολικά πώς ήταν, Νίκο, οι οπαδοί αυτοί? Οι οπαδοί συνολικά ήταν 2.500. Τώρα, αυτοί που έκαναν τα επεισόδια δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τουλάχιστον, όπως είδαμε εμείς, τους 20-25. Αιτία βέβαια, θα πρέπει να πούμε, αν θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε ένα τέτοιο γεγονός, είναι ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει εκείνη την ώρα στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο Δημοτικό Συμβουλίο, το οποίο θα αποφάσιζε εάν θα συνεχιζόταν η προσφυγή των 131 δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας με την υποστήριξη του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία προσφυγή που έχει σταματήσει στο γήπεδο. Δεν έγινε τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, υπό τον φόβο των επεισοδίων, όπως μας είχε πει νωρίτερα ο Δήμαρχος ο κ. Αδαμόπουλος, και έχει μεταφερθεί για τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί, για να μην υπάρξουν εκεί οπαδοί, αν και εμείς ακούμε και πληροφορούμαστε ότι θα συνεχιστούν κανονικά οι κινητοποιήσεις όποια ώρα και πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα. Δεν μου πέφτει λόγος που λένε.